Κυρία Κομνηνάκα, διάβαζα νωρίτερα την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και λέτε ότι όποια ελάφρυνση θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα νοικοκυριά. Θα γινόταν διαφορετικά? Το θέμα είναι, μπορούμε πραγματικά να πανηγυρίζουμε όταν τελικά ο ίδιος από άλλη τσέπη, αλλά ο ίδιος θα είναι αυτός που θα πληρώσει τις τεράστιες αυξήσεις της ενέργειας. Γιατί τα μέτρα που ανακοινώνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αφού τα προηγούμενα βέβαια τα κατάπιε η ακρίβεια, δεν αντιμετωπίζουν για ακόμα μια φορά τις αιτίες που αυτό το φαινόμενο εξελίσσεται και εξελίσσεται και εξελίσσεται. Γιατί όσο δεν αντιμετωπίζουν και δεν συζητάμε για τις αιτίες της μεγάλης ακρίβειας, τότε θα γυρνάμε γύρω από την ουρά μας και θα λέμε αν τελικά τα μέτρα αυτά που ανακοινώνονται σήμερα φτάνουν ή δεν φτάνουν, την ίδια ώρα που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πραγματικότητα μίλησε ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι οι τιμές του ρεύματος θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ακούω τώρα εδώ και την αντιπαράθεση που γίνεται για την εσχροκέρδεια κλπ. Αλλά δεν μπορεί όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες και ευθύνες για την απελευθέρωση της ενέργειας και ότι ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια τόσες και τόσες εταιρείες που εσχροκερδούν στις πλάτες των λαϊκών. Απελευθερώθηκε η αγορά της ενέργειας. Συγγνώμη. Είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική και επιλογή που την τηρούν απαρέγκλητα η σημερινή κυβέρνηση προφανώς, την τήρησε απαρέγκλητα και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την τήρησε και την υποστηρίζει απαρέγκλητα και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Άρα αυτές είναι οι αιτίες που οδηγούν στην ακρίβεια και όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί τελικά δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και το φαινόμενο το οποίο είτε έτσι είτε αλλιώς θα το πληρώνει τελικά ακόμα και αυτά τα όποια τα 600 ευρώ της επιδότησης αφαιρούνται από τα κέρδη χάνουν να το πούμε έτσι μεγάλες εταιρείες της ενέργειας ή τελικά τα πληρώνει πάλι μέσω της φορολογίας τελικά το λαϊκά νοικοκυρία, γιατί το 95% του προϋπολογισμού είναι από τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή από τους μισθωτούς εργαζόμενους αυτοαπασχολούμενους και όχι βέβαια από τις εταιρείες. Και δεν μπορεί σήμερα λοιπόν να μην μπαίνει στο κάδρο και να λέμε ότι όποιες λύσεις θα είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που δημιουργούν τελικά την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην μπαίνει στο κάδρο η απελευθέρωση της ενέργειας και απολιγνητοποίηση που μετέτρεψαν ένα εγχώριο καύσιμο τεχνητά σε ακριβό, ρίχνοντας στην πραγματικότητα τη χώρα και το λαό στην ενεργειακή φτώχεια. Δεν μπορεί να μην συζητάμε και να παρουσιάζουμε εδώ ότι η σωτηρία θα έρθει μέσα από αυτή την πολιτική που οδηγεί τελικά στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τώρα το να λέμε ότι θα βάλουμε όρους και κανόνες στο πιο ανεξέλεγκτο χώρο που είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Στις άλλες χώρες έχουν μπει όμως, κυρία Κομνηνάκα, εδώ δεν έχουμε. Κοιτάξτε, στις άλλες χώρες οι τιμές της ενέργειας και οι όροι είναι τέτοιοι και δεν αλλάζουν, δεν αναιρούν την πραγματικότητα ότι όσο η ενέργεια λειτουργεί ως εμπόρευμα που πουλιέται στους όρους του χρηματιστηρίου της ενέργειας, θα υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες των κερδών, θα έχει αυτή την πολιτική που επιβάλλει το να είναι, πώς επιβάλλεται η οριακή τιμή του ρεύματος που διαμορφώνουν αυτά τα τιμολόγια. Και βέβαια δεν αλλάζει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα η χώρα είτε βία είτε σταδιακά οδηγείται στην εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, που ήταν πριν το ρώσικο φυσικό αέριο και σήμερα θα είναι ακόμα χειρότερο με το αμερικάνικο LNG, που θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος για τα λαϊκά νοικοκυριά, όχι βέβαια για τους εφοπλιστές που περιμένουν να θησαυρίσουν και από αυτή την εξέλιξη. Άρα όσο παραμένουν αυτές οι αιτίες, θα μιλάμε για μέτρα που τελικά δεν θα αντιμετωπίζουν στο σύνολό της την ακρίβεια, θα εξανεμίζονται λίγο μετά την ανακοίνωση τους και τελικά θα την πληρώνουν πάντα τα λαϊκά νοικοκυριά. Και τέλος πάντων, πρέπει να μπει κάποια στιγμή στη συζήτηση
ότι καλή αντιπαράθεση που γίνεται και από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αλλά τελικά τα υπόλοιπα κόμματα που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για τα ανεπαρκή μέτρα, που συμφωνούμε ότι είναι ανεπαρκή, όμως διαφωνούν με αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας που διαμορφώνει την εσχροκέρδεια, που διαμορφώνει την εξάρτηση, διαφωνούν με την πράσινη μετάβαση που ουσιαστικά δημιουργεί ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Εσείς διαφωνείτε με την πράσινη μετάβαση? Διαφωνούμε με το γεγονός ότι η υποτιθέμενη αυτή πράσινη μετάβαση έχει πολύ μαύρο αποτύπωμα στη ζωή των λαϊκών οικοκυριών. Μάλιστα. Γιατί είναι, με συγχωρείτε, αλλά τα κέρδη, γιατί γίνεται όχι από ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά για να χρησιμοποιήσουν. Αν αφορούσε ολόκληρη την κοινωνία και δεν αφορούσε μόνο τους 4-5 ισχυρούς, θα συμφωνούσατε. Για να χρυσαφίζουν, για να θησαυρίζουν, συγγνώμη, οι όμιλοι που τελικά πρημοδοτούνται προκλητικά και για να χρησιμοποιούν, υποτίθεται, τη ΣΑΠΕ, και ο τρόπος, αν θέλετε, που γίνεται έχει και τεράστια τελικά άλλου είδους μεγάλο και βαρύ αποτύπωμα στο περιβάλλον, και με τα τεράστια πάρκα της αιωλικής, τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά που δημιούργησαν άλλου είδους καταστροφές και στις καλλιεργήσιμες γέες κλπ. Με τους αγρότες ακόμα να περιμένουν να έχουν μείνει με τα χρέη από τα δάνεια. Και να κλείσετε με αυτό, παρακαλώ. Και κλείνω με αυτό. Και το πληρώνει πολύ βαριά ο λαός και τις συνέπειες και την εμπλοκή της χώρας στις κυρώσεις, υποτίθεται, της Ρωσίας, τις οποίες κυρώσεις δεν τις πληρώνει η Ρωσία, αλλά τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, τις πληρώνει άλλοι λαοί με την μεγάλη ακρίβεια και στα ενέργεια και στα επιστημιστικά προϊόντα και στις απώλειες, που τέλος πάντων δεν μπορεί να συνεχίσουν να πληρώνουμε, αν θέλετε, το τίμημα ενός πολέμου που καμία σχέση δεν έχει ούτε με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, ούτε με τις ανάγκες του ουκρανικού λαού, ούτε και με του ρώσικου λαού, βέβαια. Κυρία Κομινάκα, για να το καταλάβω, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Καλιάνο, ακούσαμε τον κύριο Καλπάκη. Εσείς λέτε να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, να μην αντιμετωπίζετε η ενέργεια ως εμπόρευμα, ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, σωστά? Θα πω. Καταρχάς, ακόμα και η προηγούμενη συζήτηση που γινόταν, ξέρετε, ακούγεται πολύ προκλητικό τη στιγμή που ο ελληνικός λαός βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια να γίνεται ένας καυγάς για το πάπλωμα, για το αν οι εταιρείες ενέργειας θα έχουν δεδομένα κέρδη. Αυτό δεν το συζητάει κανένας. Αλλά αν θα επιτρέπεται να έχουν και τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα, αν θα τα έχουν, αν θα τα φορολογήσουν, θα τα φορολογήσουν. Αυτό πραγματικά αναδεικνύει αυτό που συζητάμε, που βάλουμε και στη συζήτηση στην προηγούμενη παρέμβαση, ότι αν δεν αλλάξουμε το ίδιο το μοντέλο, τον ίδιο τον τρόπο που λειτουργεί, αν η ενέργεια στην πραγματικότητα δεν γίνει κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, αν δεν μιλήσουμε για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και όχι μείωση ή αναπροσαρμογή... Κυρία Κομινάκα, συγχωρέστε με, αλλά βάζετε ένα πολύ γενικό... Θα σας πω και ένα ειδικό που το θέλουμε όλοι. Θα σας πω για το ειδικό τι θα κάνουμε τώρα. Αν περιμένουμε να αλλάξει όλος ο κόσμος, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβώς τους λογαριασμούς μέχρι τον τέλος κόσμου. Θα σας πω όλο το πλαίσιο. Σίγουρα, γιατί επειδή έγινε και συζήτηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα μέρος, αν θέλετε, του εκρηκτικού κοκτέιλ που διαμορφώνει αυτούς τους λογαριασμούς. Και αυτό είναι δεδομένο. Από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει ανοιχτά ότι πρέπει να καταργηθεί. Και όχι να μειωθεί, όχι να ανασταλεί, όχι να πετάξουμε τον μπαλάκι στα δικαστήρια, όπως λέει η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, και να περιμένουμε αν και πότε θα τη βγάλει αντισυνταγματική και ο κόσμος να περιμένει μέχρι τότε και μετά να του ζητάνε και πίσω αν δεν είναι θετικές οι αποφάσεις. Όμως, πέρα από αυτό το συγκεκριμένο, όπως βάζουμε και άλλα συγκεκριμένα ζητήματα για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην ενέργεια, στα καύσιμα, που είναι αυτά που εκτινάσουν, γιατί η ακρίβεια δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά και μια σειρά στα πλατιά ειδηλαϊκής κατανάλωσης κλπ. Όμως αυτό που πραγματικά είναι το ουσιαστικό
είναι το ζήτημα που βάζουμε της πλήρους και άμεσης επαναφοράς όλων των λειτουργικών μονάδων, την έξοδο από το χρηματιστήριο ενέργειας, την κατάργηση των τελών ρήπων, γιατί αυτά είναι που διαμορφώνουν την ενέργεια ως ένα πανάκριβο εμπόρευμα και με όποια συνταγή και αν προσπαθεί να ελαφρυνθεί το λεκόν κυριό, δεν πρόκειται να γίνει αν αυτά τα ουσιαστικά δεν αλλάξουν. Και αν βέβαια δεν προχωρήσουμε αυτά σε, λέτε είναι σε τα αποδέσμευση. Είναι αυτά άμεσα που πρέπει να αλλάξουν πράγματα για να μειωθούν το κόστος της ενέργειας. Αυτά που λέμε είναι που θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το κόστος, το μεγάλο κόστος της ενέργειας, το οποίο έχουν διαμορφώσει πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία, στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια γίνεται και γι' αυτό φτάνουν η αντιπαράθεσή τους να είναι για το αν θα φορολογηθούν και πόσο τα υπερκέρδη, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ενώ θεωρούν δεδομένο ότι θα πρέπει σε αυτές τις συνθήκες οι ιδιώτες της ενέργειας να θησαυρίζουν, την ώρα βέβαια που εκείνοι τους επέτρεψαν με τις πολιτικές τους να θησαυρίζουν, με την απελευθέρωση της ενέργειας και όλα αυτά. Και φυσικά είναι άμεσα και τα προηγούμενα που σας είπα, που αρνούνται να τα ακουμπήσουν, και τα ζητήματα δηλαδή της κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα ίδια πλατιά λαϊκής κατανάλωσης. Αλλά αν δεν ακουμπήσουμε και το μείγμα που διαμορφώνει αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, τότε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτές τις συνθήκες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, λέμε τώρα και γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ παρουσιάζονται δηλαδή ως εγγύηση για φτηνό και επαρκές ρεύμα για τις λαϊκές ιστορία με τις ΑΠΕ, ναι, τώρα. Όταν σήμερα οι εταιρείες με τις ΑΠΕ πρημοδοτούνται και όταν ξέρετε πολύ καλά ότι ούτε αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερό ενεργειακό μείγμα, αν δεν συνδυάζονται. Μόνο στους όχι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Γι' αυτό η πρόταση του ΚΚΕ λοιπόν μιλάει για συνδυασμένη αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών, που αυτές είναι βέβαια ο λιγνίτης, είναι οι ανανεώσιμες πηγές, που είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια που είναι απαξιωμένη, ενώ θα μπορούσε, αν θέλετε, να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο. Και βέβαια και οι ανανεώσιμες, όχι βέβαια με το να επιδοτούνται και να θησαυρίζουν οι εταιρείες που τις αξιοποιούν, όμως θα μπορούσαν σε συνδυασμό να αξιοποιηθούν από το κράτος και αυτές οι μορφές ενέργειας, αλλά πρώτα και κύρια αυτό που εξασφαλίζει επαρκές και φτηνό ρεύμα για το λαό είναι η επαναφορά των λιγνητικών μονάδων στο σύνολό τους, η κατάργηση των τελών ρήπου που του έχει μετατρέψει τεχνητά αυτό το φτηνό, τη φτηνή ενεργειακή, το φτηνό ρηκτό το έχει μετατρέψει ένα πανάκριβο, έχει μετατρέψει το ρεύμα έτσι σε πανάκριβο, και βέβαια και την αποδέσμευση από τις κυρώσεις στη Ρωσία, που είναι αυτές που έχουν εκτινάξει, αν θέλετε, και την τιμή του φυσικού αερίου και όχι μόνο.